Τρία τραγικά λάθη που σε κρατάνε χοντρό. Σάρω εδώ ειδικώς στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής και να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγικό λάθος το οποίο το κάνεις και νομίζω ότι κάτι κάνεις και χαίρεσαι, αλλά δεν θα έπρεπε καθόλου. Μασαρώ, τρώω υγιεινά και δεν χάνω. Ναι, επειδή αυτά τα δύο πράγματα είναι εντελώς άσχετα. Εντελώς άσχετα. Σάρω, δεν χάνω. Τι κάνεις? Τρώω υγιεινά. Είναι η πρώτη απάντηση που θα λαμβάνω. Προσπαθώ να τρώω υγιεινά. Τι σημαίνει να τρως υγιεινά? Γιατί να φας υγιεινά? Γιατί να φας υγιεινά? Πού θα σε βοηθήσει αυτό το πράγμα? Ξέρεις πού θα σε βοηθήσει να τρως υγιεινά? Σκέτο υγιεινά. Θα σε βοηθήσει να παχύνεις ή να διατηρείς την κοιλιά σου με πιο υγιεινό τρόπο. Να ρίξεις λίγο τη χοληστερίνη και το ζάχαρο, αλλά να μείνεις ακριβώς ίδιο στα κιλά και στο λίπος. Τρώω υγιεινά. Τι έφαγες? Έφαγα λίγο ταχύνη, έφαγα λίγο φυσικό βούτυρο, έφαγα μια μπανάνα, έφαγα λίγο αβοκάντο, έφαγα τόνα, έφαγα τάλο, έφαγα το παράλληλο. Μετράω εγώ, έχει ξεφύγει το κοντέρ. Έχει ξεφύγει. Άστο. Δεν θες να δεις το λογαριασμό. Δεν θες να δεις. Ξέρεις τι έχεις φάει? Άστο. Τι, επειδή είναι υγιεινά? Χέστηκε φορά τα σταλόνι. Ζάχαρη στον καφέ, μα τώρα βάζω σκέτο. Ναι, και τι έκανες μετά? Ήπιες ένα φυσικό χυμό. Πού πάει αυτό και κολλάει στο προηγούμενο point? Ότι πας και τρως υγιεινά και χαίρεσαι. Ναι. Φυσικό χυμό, υγιεινό. Οκ. Okay. Δεν έχει ζάχαρη μέσα? Έχει. Δεν είναι επεξεργασμένη τροφή? Είναι. Οπότε πού βοηθάει ακριβώς αυτό το πράγμα? Για να σε κάνει να πεινάς πολύ περισσότερο, για να έχεις ενέργεια για 20 λεπτά. Μα θα μου δώσει ενέργεια ο χυμός. Για 20 λεπτά. Ε. Συνδυάσαι τα αυτά τα δύο. Πας τρως υγιεινά, πας τρως ζάχαρη το πρωί. Τι έχουμε? Ένα μαύρο χάλι. Μια καταστροφή. Έχουμε ένα φυσικό χυμό για πρωινό. Και μετά να η κοιλιά. Και δεν μικραίνουμε τίποτα. Okay, οπότε δεύτερο τραγικό λάθος που κάνεις και σε παχαίνει είναι ότι πας και τρως ζάχαρη το πρωί. Ζάχαρη, οποιαδήποτε μορφή ζάχαρη. Παιδιά, μηδέν ζάχαρη. Δεν γίνεται να τρως ζάχαρη από το πρωί. Δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Τι θα κάνεις? Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Εάν ξυπνήσεις το πρωί με ζάχαρη, το βράδυ τι θα τρως ακριβώς? Τρία παγωτά. Αφού τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, αφού το ζητάει ο οργανισμός, αφού αρχίσεις και εθίζεσαι στη ζάχαρη, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Μα δεν μπορεί το καφέ μου χωρίς ζάχαρη. Μην πιείς καφέ, ρε φίλε. Εάν να βάζεις ζάχαρη στο καφέ σου. Για όνομα του Θεού. Οπότε, μηδέν ζάχαρη. Και στο καφέ, καφέδες σκέτη. Στα τσάγια, σκέτα. Ποτά, ενεργειακά, αού. Μηδέν ζάχαρη, zero sugar, μόνο. Και μετά έχουμε όλα αυτά τα υγιεινά φαγητά, όπως είναι smoothies, όπως είναι φυσική χυμή, όπως είναι δημητριακά fitness, που είναι τίγκα στη ζάχαρη. Κοιτάξτε λίγο, πάρτε το μπουρδέλο το. Τη συσκευασία που είναι να φάτε, γυρίστε λίγο ανάποδα, δείτε πόση ζάχαρη έχει μέσα και αν έχει ζάχαρη. Αν λέει ζάχαρη, ότι έχει ζάχαρη, γιατί να το φας? Δεν το βάζεις στο στόμα σου. Και ερωτικά τα δημητριακά αυτά που τρως, που νομίζω ότι είναι υγιεινά και αού, γύρνα τα να δεις που έχουν 25 γραμμάρια ζάχαρης αναμερίδα. Γιατί να φας 25 γραμμάρια ζάχαρης στα δημητριακά σου? Πάνε φάει ένα παγωτό ξυλάκι το βράδυ που έχουν την ίδια ζάχαρη. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί να ξεκινήσεις τη μέρα σου και να μάθεις τον οργανισμό στη ζάχαρη από το πρωί? Και πριν πάω στο τρίτο point, το οποίο είναι το πιο τραγικό λάθος που πραγματικά έχει χτυπάει το κεφάλι μου στον τοίχο, μην ξεχάσεις να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου για να δεις ένα σεμινάριο. Τώρα, σε αυτό το σεμινάριο, τι σου δείχνω πώς να χάσεις την κοιλιά βήμα-βήμα μέχρι την πρωτοχρονιά, χωρίς πείνα και χωρίς στερήσεις, τρώγοντας αυτά που θες εσύ και χάνοντας τα κιλά μια για πάντα. Εντάξει, δες το σεμινάριο, δες το από την αρχή μέχρι το τέλος για να δεις πώς θα γίνει. Ωραία, μην έλεγα με ένα παιδί τους προάλλες στο γυμναστήριο. Μου λέει... Σ' ακούω, σε προσέχω. Κάνω νηστεία και μάλιστα τρώω ένα γεύμα για δύο μέσα στην ημέρα. Τι λέω, τρως ένα γεύμα? Ναι, μου λέει. Και δεν χάνω. Τι λέω, ρε φίλε, τι τρως αυτό εδώ ένα γεύμα? Εντάξει, μου λέει, τρώω. Του λέω, τι τρως, τρώω, μου λέει. Του λέω, τι τρως, ρε άνθρωπε, τρώω. Κάναμε αυτή την κολοκυθιά για 5 λεπτά. Τι τρως, τρώω. Τι τρως, τι τρως. Τρώω. 5 λεπτά κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ωραία. Μέχρι που πήρα το τσιγκέλι και το έβγαλα από μέσα του. Και τι μου λέει? Μου λέει, Σαρό, μου λέει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, του λέω, τι έφαγες χθες? Πες μου, δώσ' μου ένα παράδειγμα. Δώσ' μου ένα παράδειγμα, καταλάβω, ρε παιδί μου. Μου λέει, του λέω, τι έφαγες χθες? Μου λέει, έφαγα 4 μπριζόλες. 4 μπριζόλες, του λέω. Μου λέει, ναι, 4 μπριζόλες. 4 μπριζόλες. Μου λέει, ναι, Σαρό, 4 μπριζόλες. Δεν το πίστευα αυτό που άκουγα. Μου λέει, κάνω 150 και 200 ευρώ λογαριασμό κάθε μέρα. Επειδή τρώω απ' έξω κάθε μέρα. Ωραία. Παιδιά, πώς θα γίνει η δουλειά?
πώς θα γίνει η δουλειά. Και δεν ξέρω, ξέρω ότι δεν είναι μόνος. Πολλοί από εσάς το κάνετε αυτό. Και νιώθετε και έξυπνοι. Α, τρώω απ' έξω, αυτό, τέσσερις μπριζόλες, τρεις μπριζόλες. Και το ένα φαγητό, και το άλλο φαγητό, και το ένα κυρίως, και το άλλο κυρίως, και έχεις ένα φαγητό τόσο. Ωραία, του λέω, κάντε μία την μπριζόλα, φάε σαλάτα, φάε ψητά λαχανικά, φάε μανιτέρια που δεν έχουν θερμίδες και φάε την μπριζόλα στο τέλος, να σε κρατήσει. Α, μου λέει, δεν μπορώ περιορισμούς. Παιδιά, πώς θα γίνει δουλειά έτσι. Πώς θα γίνει δουλειά έτσι. Δεν είναι μαγικό χάπι η διαλυματική νηστεία. Ναι, θα σου μπουστάρει το μεταβολισμό. Ναι, θα σου ξυπνήσει το μεταβολισμό. Ναι, θα το κάνει πολύ πιο εύκολο να κάψεις λίπος. Ναι, ταιριάζει με τη ζωή σου. Ναι, τρώει πολύ λιγότερο χρόνο. Το να ετοιμάσει 5 γεύματα versus να ετοιμάσει 2 γεύματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι βόρειος πόλος, νότιος πόλος. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, θα ενισχύσει τη ζωή σου. Ναι, η φάση νηστείας σας κάνει πιο παραγωγικό. Όλα αυτά ισχύουν. Αλλά αν εσύ πας και τρως μαλακίες και πας και τρως τον αγλαίωρα και ανοίγει ο άσκιος του αιώλου και δεν έχεις πια έλεγχο, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Οπότε, μέχρι να μην βάλεις μυαλό. Παιδιά, ένα είναι το πράγμα που πρέπει να μάθετε να κάνετε και αν το κάνετε αυτό και το μάθετε και το κάνετε master αυτό, θα χάσει την κοιλιά. Και θα σου το πω εδώ πέρα σε μια φράση. Αυτό είναι η τέχνη του να μάθεις να το βουλώνεις επιτέλους. Απλά βούλωσέ το ρε φίλε, ράψε τον μπουρδέλο. Ράψε το. Σταμάτα. Τι είναι αυτή η τρέλα. Μα κατάφερα το βούλωσα για 16 ώρες, τώρα θα φάω. Πάλι. Και εσύ και το μυαλό σου είναι για τα σκουπίδια, δεν κάνεις. Δεν γίνεται έτσι. Το ράβεις 16 ώρες, 8 ώρες τρως συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν μπορείς να κρατηθείς, εάν δεν μπορείς να το ράψεις, δεν υπάρχει ελπίδα. Αν θες πήγαινε φά ένα γεύμα το χρόνο, πάλι χοντρός θα είσαι, γιατί είσαι εδώ χοντρός. Θα πήγαινε φά ένα γεύμα τη βδομάδα, θα πήγαινε να τρως 7 γουρνοπούλες, κάπως θα καταφέρεις, πάλι θα το πατώσεις. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία μόνο το όχημα που χρησιμοποιούμε. Και ο χάρτης και ο δρόμος και ο τέτοιο. Σε βάλω στην εθνική, σου δώσω μια Ferrari, πατήσεις γκάζι, στο πρώτο χιλιόμετρο θα σου κάρει σε μια κολόνα να πούμε. Γιατί είσαι εσύ εδώ έχεις θέμα, πώς να το κάνω. Ο άλλος με το φιατάκι μπορεί να σε περάσει, γιατί απλά δεν έχεις κατά στο κεφάλι να μου. Εάν έχεις κατά στο κεφάλι, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα, ρε αδερφούλη. Πώς να το πω αλλιώς. Πάτα το σύνδεσμο που έχω κάτω στο προφίλ μου για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο.